Καλημέρα σας. Χαιρετίζω τη σημερινή σημαντική εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι άνθρωποι της Γενικής Γραμματείας πρέπει να νιώθετε υπερήφανοι για το έργο σας. Όσα σχεδιάσατε και υλοποιήσατε στην προηγούμενη διετία είναι πρωτόγνωρα για την ελληνική πραγματικότητα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες με αποκλειστική ευθύνη του πολιτικού συστήματος και του οικονομικού κατεστημένου. Όμως, η πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, οι άοπνες προσπάθειές σας και το μεράκι σας έκαναν το θαύμα τους. Εδώ πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε τη συμβολή του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα, του Γιώργου του Βασιλιάδη. Ξέρω ότι σας λείπει. Εμένα πάντως, Γιώργο, μου λείπεις. Ευτυχώς που ο Κώστας ο Χρήστου έχει όλα τα προσόντα για να καλύψει επάξια το κενό που δημιούργησε η ανάληψη άλλων καθηκόντων από τον προκάτοχό του. Όμως, όσες επιτυχίες κι αν σημειωθούν σε βάρος της διαφθοράς, αυτή δεν πρόκειται ποτέ να εξαλειφθεί ολισχυρός. Όπως έχω πει κατ' επανάληψη και στη Βουλή σε ομιλίες μου, η διαφθορά είναι σαν τη λερναία ύδρα. Ο μόνος τρόπος για να θανατώσει το θηρίο αυτό που απομυζά τον ελληνικό λαό είναι να καυτηριάσεις κάθε κομμένο κεφάλι όπως ο μυθικός Ηρακλής. Στην προκειμένη περίπτωση, καυτηριασμός είναι η αλλαγή νοοτροπίας, ώστε να μην υπάρχει έδαφος πρόσφορο για τη διαφθορά και τη σύψη. Ποιος μπορεί όμως καλύτερα να αλλάξει το παιχνίδι εκτός από τους νέους? Τους νέους που σήμερα πληρώνουν βαρύ τίμημα εξαιτίας σφαλμάτων ή καλύτερα εγκληματικών ενεργειών άλλων. Τους νέους που είναι αγνοί, αυθόρμητοι και ρομαντικοί. Τους νέους που οφείλουν σε αυτούς τους ένα καλύτερο παρόν και μέλλον από αυτό που τους φτιάξαμε εμείς. Τους νέους που απαλλαγμένοι από την κακή νοοτροπία και τις κακές συνήθειες του παρελθόντος μπορούν και πρέπει να αλλάξουν ολοσχερώς το παιχνίδι. Τους νέους που πρέπει να αποδείξουν ότι είναι και ρεαλιστές και γι' αυτό να επιδιώκουν ακόμα και το αδύνατο. Εμείς οι υπόλοιποι οφείλουμε να τους ακολουθήσουμε στο δύσκολο αλλά ωραίο αγώνα να τα αλλάξουν όλα. Όλα όσα μας πληγώνουν. Σας ευχαριστώ πολύ.